συνέπειες της προσφυγικής κρίσης. Πείτε μας και εσείς την δική σας άποψη, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Και επίσης, γιατί... βασικό ερώτημα, είναι γεωπολιτικοί οι λόγοι που έρχονται οι άνθρωποι ή φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που άνοιγε τις αγκαλιές του και τώρα οι συνοριοφύλακες? Λοιπόν, και η περίπτωση της μεταναστευτικής πολιτικής, όπως και συνέβη και με τη Συμφωνία των Πρεσπών, με το σκάνδαλο Νοβάρτης και με όλα τα υπόλοιπα προεκλογικώς εξαγγελθέντα από τη Νέα Δημοκρατία, έχει ως εξής. Είναι ένα τεράστιο ψέμα, μια εκστρατεία που βασίστηκε στην προπαγάνδα, στα fake news και στη διασπορά του μίσους και του φόβου. Τα πράγματα έχουν ως εξής λοιπόν. Επειδή έρχομαι από τη Μυτιλήνη και καλή θεωρητική κουβεντούλα, αλλά έλατε και μια βόλτα από εκεί. 30 Μαΐου, κέντρο Μόριας, με αυξημένες ροές επί ΣΥΡΙΖΑ. 5.400-5.500. Επί Νέας Δημοκρατίας. Δύο μήνες αργότερα επί Νέας Δημοκρατίας, με σταματημένο το πρόγραμμα αποσυμφόρησης των νησιών από 8 Ιουλίου προς την Ενδοχώρα, ιδεολειπτικά από τη Νέα Δημοκρατία. Δύο μήνες αργότερα, με επίσης αυξημένες ροές που είχαν αρχίσει να αυξάνονται επί ΣΥΡΙΖΑ, κιτ Μόριας 10.247. Αρχές Αυγούστου, λίγουν οι συμβάσεις διερμηνέων και γιατρών και κανένας μα κανένας, γιατί η προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας ήταν να καταργήσει όπως ο Όρμπαν το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και να το χώσει στο προστασίας του πολίτη. Το λένε και λες και το μεταναστευτικό είναι πρωτίστως ζήτημα ασφάλειας. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα πριν εκτός από τους. Και ευρωπαϊκού τρόπου ζωής ακόμα χειρότερα. Και μπράβο στην αυτό κυρία είναι που μια ολόκληρη συζήτηση. Και μπράβο στην κυρία που το είπε. Δεν θα αποπροσανατολίσετε τώρα. Ντροπή τη, όχι μπράβο. Συνεχίζω για τα εγκλήματα που κάνετε. Και εγώ θα συνεχίσω να υπερασπίζω με τον δυτικό και ευρωπαϊκό τρόπο ζωή. Τελειώνουν λοιπόν οι συμβάσει. Ο δήμαρχο του Λονδίνου, που είναι μουσουλμάνο, έχει ή δεν έχει θέση στον ευρωπαϊκό τρόπο? Να σα πω ότι ο δήμαρχο του Λονδίνου απαγορεύει στα λεωφορεία, στι φωτογραφίε τη Σαντορίνη να φαίνεται ο Σταυρό στον Τρούλο. Εγώ δεν τον θέλω αυτόν τον λεγόμενο ευρωπαϊκό τρόπο λοιπόν, ζωής. Όταν η Σαντορίνη λοιπόν, θα βγαίνει σε γιγαντοαφίσες πάνω στους τρούλους, δεν θα όσο γραφικός κανένας το δήμαρχος του βασίλεμα στη Σαντορίνη. Το πρόβλημα με τη Σαντορίνη είναι ότι στις φωτογραφίες πάνω το πρόβλημα με τη Μόρια σε αντίθεση με τη Σαντορίνη σβήνουν με Photoshop τον Σταυρό για να μην εκθέτει τον δήμαρχο του Λονδίνου, τον οποίο εσείς υπερασπίζεστε. Αυτές οι υπερβολές είναι που διαλύουν τις κοινωνίες μας. Ούτε ρατσιστές είμαστε, ούτε ομοφοβικοί είμαστε, ούτε μισάνθρωποι είμαστε. Δεν γίνεται συζήτηση έτσι, λέτε κύριε Μπογδάνο, κύριε Μπουνό, θέλετε, Μπουνό, θα τα πω μέχρι τέλους. Έληξαν οι συμβάσεις διερμηνέων και γιατρών. Το ΚΙΤ έμεινε με δύο γιατρούς για την άχρηστη κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Πέρα από την ιδεολειψία της στην πολιτική ως προς το μεταναστευτικό, δεν είχε καν τη διοικητική ικανότητα να ανανεώσει συμβάσεις για να μην πνιγούν στη Μόρια. Με τέτοιες ροές, αποτέλεσμα, από τους 10.247 ή 6.000 στα μέσα του Αυγούστου, δεν είχαν περάσει καν τον πρώτο ιατρικό έλεγχο, γιατί είχαν μείνει δύο γιατροί. Τρέχοντας ο Κικίλιας πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε ότι θα στείλει γιατρούς. Αφού λοιπόν ανέτρεψαν την απόφασή τους, έπρεπε να φτάσει 11.000 η Μόρια για να ανατρέψει η Νέα Δημοκρατία την ιδεολειπτική της απόφαση να σταματήσει 8 Ιουλίου το πρόγραμμα αποσυμφόρησης προς την Ενδοχώρα, ναι, και το ανέτρεψαν ως μέρος της απόφασης του Κισέα που το παρουσίασαν και ως κάτι που θα πάει μπροστά τα πράγματα, έπρεπε να περάσει όλη αυτή η καταστροφή του καλοκαιριού. Έτρεξαν ασθμένοντας να πούνε ότι θα στείλουν κάποιους γιατρούς, οι οποίοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν με τον κόσμο γιατί έχουν φύγει διερμηνείς. Ο τρίτος κύκλος κοινοφελών προγραμμάτων που είναι η ραχοκοκαλιά των εργαζομένων στη Μόρια λίγη τέλος Σεπτέμβρη και τώρα έχει αρχίσει να ακούγεται κάτι για παράταση για άλλο ένα τετράμινο, γιατί αλλιώς θα έφευγαν 170 εργαζόμενοι σε ένα βράδυ σε μια Μόρια που έχει λυγίσει, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή την αλλοπρόσαλη κατάσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε με ανύπαρκτες υποδομές το 2015-2016 την διέλευση 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων, και η Νέα Δημοκρατία κατόρθωσε μέσα σε δύο μήνες να διπλασιάσει τον κόσμο στο ΚΙΤ της Μόριας, ενώ οι 5.000 που το είχαμε φτάσει εμείς ήταν το χαμηλότερο σημείο από τότε που άνοιξε το ΚΙΤ. Και αποδεικνύεται και σε αυτό το πεδίο το πόσο ιδεολειπτική και ακροδεξιά και ανίκανη διαχειριστικά ταυτόχρονα είναι η νέα κυβέρνηση. Το μεταναστευτικό του σκάει στα χέρια, δυστυχώς και για την τοπική κοινωνία του τόπου μου,
και για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τους σκάει στα χέρια με τον πιο οδυνηρό τρόπο για αυτούς τους ανθρώπους και όχι για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Το πολιτικό κόστος θα το βρουν μπροστά τους το επόμενο διάστημα στις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες προεκλογικά ταΐζοντάς τες αγκαλίτσα με τους χρυσαυγίτες, μίσος και φόβο, υποσχέθηκαν τα πάντα. Μέχρι και ότι θα κλείσουν το κιτ στη Μόρια, ότι θα κλείσουν το υπόδειγμα τόπου φιλοξενίας οικογενειών που είναι το κέντρο του ΚΑΡΑΤΕΠΕ υποδημοτική διοίκηση, και σήμερα καταλαβαίνει ο κόσμος ότι όλα αυτά που του έλεγαν ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις ροές, οι ροές είναι κατεξοχήν γεωπολιτικό ζήτημα, σήμερα ανακάλυψαν τη γεωπολιτική του προέκταση, όλα αυτά τα ψέματα τους κάνε στα χέρια σήμερα με το χειρότερο τρόπο που αναλαμβάνω, όχι για την Νέα Δημοκρατία, αλλά πρωτίστως για τις τοπικές κοινωνίες των νησιών και για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ο λόγος στον κύριο Βλάχο. Όχι, κύριε Χίκα. Όχι.